εξοδέψει σκηνή να του κρέμασει. Χαραμοφάγες. Θα πέσεις από την κούραση. Είστε πολύ καλός. Τι μας στις αποδείξεις για την εταιρεία Faradwin Perfusia. Τις αποδείξεις τις έχω καρφιτζώσει. Είναι στο δεύτερο συντάξιο του κλιματοκιβώτη. Η οφειλή των Λελιέμ. Δεν έχουν καθόλου ρευστότητα. Είναι φτωχοί. Πολύ φτωχοί άνθρωποι. Μάλιστα. Το ακίνητό τους όμως αξίζει πάντοτε κάποια λεφτά. Τότε στείλτε εσείς ο ίδιος τη διαταγή κατάσχεσης. Ε? Α, μάλιστα. Φιλεύς πλαθμία. Με τίποτα. Ακουσέτες το εμπόριο. Τα μάτια πρέπει να είναι στεγνά. Για να βλέπει κανείς καθαρά. Θα περιμένουμε την κατάσχεση να πληρωθούμε. Μα την αλήθεια θα ήταν τρομερό. Ακριβώς, θα πάρουμε μερίδιο από την κατάσχεση μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής. Κατάλαβε, συμπεριφέρομαι χωρίς εκτονέ. Σε αυτούς τους φτωχούς, λέει η Εύα. Μόνο για λόγους αρχής. Εγώ τους συμπονώ. Αλλά να πάρει ό,τι άλλο πρώτη η επιχείρηση. Η εταιρεία τι ήταν η έξιση. Γράφτηκα για 25 μετοχές της εταιρείας για άμυνα και συγκεσίας. Στο τρίτο συντάγιο. Λίγο επίφοβες να μην αυτές τις μετοχές. Έχω ήδη ούρα αυτά τα λαμπράδια και δικά συμβουλία. Πολύχρωμες αφήσεις. Φανφάρες του οικονομικού τύπου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Να υπάρχουν φτωχοδιάβολοι που ανυπόμενοι να φέρουν εκεί να ποντάρουν και τα τελευταία τους λεφτά. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά μπορώ να καταλάβω πως εσύ μια τόσο συνετή, τόσο διορατική στα οικονομικά. Δεσμεύτηκες καλή την πίστη στην επιχείρηση. Ήξερα τι άξιζα. Της ευαισθητοποίησα στην εταιρεία Γκοντρών Γκοντρών Φυσία και έχω όλο το ποσό συνειδητά. Καλά σημαίνει. Καλά είναι τις κοινωνίες για αφαιρέντια χαρτιά. Συγγνώμη, αλλά οι εγγύησεις ήταν εξαιρετικές και πάσης ησυχίας. Εντάξει, εντάξει. Όταν είσαι πέρα, βασική διευθυνσία, εντάξει, δημιούργησες άλλη μια φορά σωστά. Και ο λογαριασμός. Ο λογαριασμός. 2.604 φράγκα και 22 σαντίμ. Καθαρό. Πολύ καλά. Σαν λογίστρια έχεις αποδειχθεί εξαίρετη. Σαν γυναίκα είσαι πολύ καλή. Καθόλου χοντροκομμένη και αυτονικά. Έτσι η εργατική που είσαι εξαπερνάς της προσωπικής. Πρέπει να κάνω παραπάνω σε ούτε ένα και αν τριπλασιάστηκε η περιουσία που λέω χωρίς δισταγμό το οφείλω σε σένα. Ποια γυναίκα θα ήταν υπερήφανη με τέτοιους επένδυνες. Δεν τρέπω να το πω, το οφείλω σε σένα. Χωρίς τις συμβουλές μου θα είχα κάνει πολλά λάθη. Πολλά συνοδοπατήματα, δηλαδή πολλές ανεξίες. Ω, πραγματικά, εάν ξέρεις να κάνεις τη χάρη που έχεις ως γυναίκα, κατά τα άλλα έχεις ένα μυαλό πολύστοχο, σχεδόν ανδρικό. Έχεις μια λέξη του ένστικτου του επιχειρηματία και του υπάρχοντος. Και αυτά είσαι πολύ σοβαρή σε ό,τι έχω να κάνω στο εσύ την πρώτη να καταστρέψει τα σπατάλες για λούσα. Εγώ μάλιστα λέω ότι κάνεις άσχημα από το παίρνεις τον κόσμο. Κάνεις μια ζωή κλειστή, σχεδόν μοναχική. Και γιατί διέχωσες έτσι απότομα τη
Συγγνώμη.
προσφέρουν τις προμήθειες για τις οποίες υπάρχουν εδώ συνημμένες λεπτομερείς σημειώσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνω τη μισθή μου. Με 10 ώρες εργασία κάθε μέρα, εκτός Κυριακών, για 4,5 χρόνια. Και εδώ είναι ο λογαριασμός για τους μισθούς, χωρίς τους τόπους. Ο νόμος θα στείλει το δικαίωμα στο 1/3 αυτών των κερδών και αποζημιώσεων. Μετά την αφαίρεση, μου μένουν 32.000 φράγκα για την ακρίβεια. Μείον 16 φράγκα και 32 σαρτίν, τα οποία έχω εδώ. Αυτό το πορτοφόλι έχει μέσα περίπου 200 φράγκα. Τα έχω από παλιά, το κορίτσι. Δεν συμπεριλαμβάνονται στην πλήκα. Ο αστικός κώδικας μου επιτρέπει τη διαχείρισή τους. Μπορώ λοιπόν να τα κρατήσω επιπλέον το 32.000, εάν μου επιτρέπετε φυσικά. Καλά. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά? Όσο για την αξία του λογαριασμού μου, ειδού ο ακριβής λογαριασμός των τελευταίων 4 ετών και 5 μηνών. 1.817 φράγκα ακριβώς. Σας υπενθυμίζω ότι ο νόμος σας είχε υποχρεώσει να με στεγάζετε και να με τρέφετε από τη στιγμή που περάσετε στο χέρι μου αυτό εδώ το δαχτυλίδι. Οι δαντέλες, τα διαμάτια του γάμου και τα άλλα κοσμήματα είναι πάνω στο γραφείο μου. Εδώ είναι ο κατάλογος των κοσμημάτων. Μαζί με το κλειδί του δωματίου μου. Η πρίκα μου σας ανήκει. Ας μην μιλήσουμε για αυτή. Αυτά τα 200.000 φράγκα θα χρησιμεύσουν νομίζω για την εκπαίδευση και τον γάμο της κόρης σας. Του παιδιού το οποίο σας έδωσε και το οποίο νόμος πάντοτε διορατικός δεν μου επιτρέπει να πάρω μαζί μου. Κρατήστε την. Τη φίλησα απόψε για τελευταία φορά την Ελισάβετ. Όταν την έβαλε να κοιμηθεί στο κρεβατάκι της. Ελισάβετ. Θα παρατηρήσετε, κύριε, στο λογαριασμό που μόλις σας παρουσίασα την αφαίρεση αμοιβών 4 μηνών και 22 ημερών, στη διάρκεια των οποίων μου ήταν αδύνατο να εργαστώ εξαιτίας της ενδιαφέρουσας καθυστέρησεώς μου, όπως λέγατε στους φίλους σας. Αν αργότερα διαπιστώσω κάποια παράληψη, κάτι το οποίο να σας οφείλω σύμφωνα με τον νόμο, θα σπέψω να σας επιστρέψω στο σώμα πλέον εμπορικών τόπων και από την αρχή μέχρι την ημέρα της καταβολής περιλαμβανομένης. Σε περίπτωση αποβιώσεώς σας, θα ήταν πρέπον το ποσό αυτό, εάν υπάρχει, να δοθεί είτε σε επαγγελματα είτε στην κόρη σας. Παρακαλώ, σημειώστε το στη διευθύνση σας. Ω Θεέ μου, είναι κρίση τρέλας. Εν συντομία, τα 32.000 φράγκα, τα οποία αποτελούν την περιουσία μου, έχουν τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε χωρίς να υπάρχει ανάγκη να υποστώ κι άλλα διάφορα, να μπορέσω στο όνομα της εργασίας μου κατά το παρελθόν, να έχω λίγο ψωμί μέχρι το θάνατό μου. Με δύο λόγια, έχω ξεπληρώσει το κοινωνικό μου χρέος. Ιδού η εξουσιοδότηση με την οποία μου παραχωρήσατε το δικαίωμα να υπογράφω για εσάς. Μου κάνατε την τιμή να με εμπιστευτείτε. Σας την επιστρέφω όπως την παρέλαβα. Και τώρα κύριε, κάθε άλλη εξήγηση αυτής της μικρής προσωπικής κίνησης είναι τουλάχιστον άχρηστη. Κατά συνέπεια. Έχει σχέση με αυτή την οφειλή των Λελιέβα. Έχει μόνο του Θεού. Εντάξει, εντάξει. Ας χάσω τις 3.016 φράγκα, ακόμα και τα δικαστικά έξοδα. Αλλά μίλα. Μίλα. Έχω μιλήσει. Αντίο, κύριε. Σας χαιρετώ και σας παρακαλώ να ξεχάσετε ακόμη και τον ήχο της φωνής μου. Μήπως κατά τύχη έχεις εραστεί. Thank you.
πάση περιπτώσει, επειδή είχα η κοσμιότητα η οποία ταιριάζει σε παιδιά, πίεσα τον εαυτό μου να καταλάβει τα πράγματα όπως ήθελε η οικογένειά μου. Έλεγα μέσα μου, έχω δίκιο που είναι μεγαλύτερη και είναι οι γονείς μου. Το αντιλαμβάνεστε καλά αυτό, κύριε? Εγώ, λοιπόν, κοίταξε, κάτσε να δούμε πρώτα, διότι... Θυμάμαι ότι ο πατέρας μου συχνά μιλούσε σε μένα σαν σε μεγάλη κοπέλα. Ήταν ένας άνθρωπος αρκετά έξυπνος. Μου έλεγε στον περίπατο, δείχνοντάς μου τα βαγόνια, τα ηλεκτρικά καλώδια, το γκάζι, τους καπνούς. Κοίτα, παιδί μου, δες γύρω σου το ανθρώπινο μεγαλείο πώς λειτουργεί, την επιστήμη, που απλώνεται και απελευθερώνει. Οι εφευρέσεις, γεμάτες δύναμη και μεγαλείο. Το παρελθόν είναι η παιδική ηλικία. Πριν μόλις 100 χρόνια ο άνθρωπος, έχοντας καταλήψει τις προλήψεις και τις δοξασίες, μπόρεσε να σηκώσει το κεφάλι κάτω από τον μεγάλο ήλιο. Γι' αυτό πρέπει να γίνεις μια γυναίκα θετική. Να γίνεις έντιμη και πλούσια. Όλα τα άλλα είναι ματαιότητες. Ναι, φυσικά. Και μάλιστα τα πράγματα. Το τελευταίο καιρό, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, δεν εξελίχθηκαν άσχημα, ε. Άκουγα με προσοχή αυτές τις συμβουλές. Αλλά διαπίστωνα, παρά το σεβασμό τον οποίο έφερε, ότι εκείνο το οποίο ο πατέρας μου, η μητέρα μου, θεωρούσαν θετικά και σπουδαία, ήταν δευτερεύουσα σημασία μπροστά σε αυτά που ήδη ονόμαζαν ματαιότητες. Ναι. Και εξαιτίας αυτής της φύσεώς μου, δυστυχώς, εξαιρετικής ίσως, αλλά την οποία κανένας δεν έκανε τον κόπο να καταλάβει, δοκίμασα μια αποστροφή τόσο βαθιά για ό,τι η πλειοψηφία των ανθρώπων ονομάζει σήμερα αληθινή ζωή. Δηλαδή πρακτική, καταλαβαίνετε. Μια απέχθεια τόσο βαθιά, τόσο αιώνια, ώστε να χαμηλώνω το κεφάλι σιωπηλά. Βλέπετε, κύριε, εάν οι άλλοι δεν εξαπατώνται από τα λόγια, εγώ δεν εξαπατώνω από τα γεγονότα. Και κάθε φορά που μια εντύπωση, που μια απλή ιδέα μου φαίνεται όμορφη, αυτή η ιδέα με υψώνει πάνω από τη ζωή, με κάνει να ξεχνώ τις εξαρτήσεις μου. Και τότε, οτιδήποτε θελήσει να διαψεύσει τούτη τη δική μου πραγματικότητα, το αρνούμε. Όσο ωραίο δεν φαίνεται. Να ζεις αυτή την όμορφη πραγματικότητα, 365 ημερών το χρόνο. Ακούστε, δεν είναι άσχημο, αλλά νομίζω εξαιρετικά να βρίσκεται στα σύννεφα, παρά στη λάσπη, όποιο και είναι το πάχος και η στερότητα αυτής της τελευταίας. Τι λέει η θέα τώρα, τι λέει. Παρ' όλα αυτά, ήρθατε κάποια στιγμή. Υπέκυψα από ευγνωμοσύνη και υποχρέωση στα ωραία επιχειρήματα της οικογένειάς μου. Σας δέχτηκα. Και δεν μπορέσατε ποτέ να φανταστείτε, κύριε, την αδιαφορία την οποία πάντα δεν μπορείτε. Μίλησα! Εάν αυτό είναι αστείο, να πάρει οδιά. Να σταματήσω! Καθώς εσοκιζόμουν πίστη μέχρι θανάτου, χωρίς μάλιστα να γνωρίζω ποια ακριβώς δέσμευση καλάβαινα. Στο Δήμο. Μπορούσε γύρω από την έσχη μια ταινία με ζωηρά χρώματα. Έλεγα μέσα μου, αυτός ο άνθρωπος κρατά το χέρι μου μέσα στο Δήμο. Εγώ είναι ο σύζυγός μου, από εδώ και πέρα σε αυτόν πρέπει να στηρίζομαι. Είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται μυαλωμένος και έτσι οι κρίσεις του πρέπει να είναι πιο καθαρές, πιο βέβαιες από τις δικές μου. Σε εκείνον πρέπει να στρέψω όλες μου τις ελπίδες, όλη μου την εμπιστοσύνη. Σε εκείνον εναποθέτω όλες μου τις σκέψεις, αφού και αυτό από μου φαίνεται να είναι το καθήκον μου. Ναι, βλέπεις, όταν μιλάς λίγο πολύ λογικά, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Τρεις μέρες, παιδιά. Μην καταλαβαίνετε στις ειδήσεις. Αποφάσισα να σας μιλήσω για τη ζωή που φανταζόμουν να ζήσω μαζί. Σας μιλούσα για τα πράγματα που μου άρεσαν. Που τα βρίσκα αληθινά, που τα λαχταρούσα, έριξα πρώτη στα
4,5 χρόνια ακριβώς. Με πλησιάσατε. Όχι χωρίς ένα χαμόγελο γλυκό, συμπονετικό. Σχεδόν πατρικό. Και αυτό για να μου δώσετε με τις άκρες του δακτύλου σας ένα χτυπηματάκι στο μάγουλο, προσθέτοντας με αυτό το ύφος το έμπειρο και πολύ ξέρω. Θυμάστε? Μικρή τρελή. Έλα, έλα, χρειάζεται να καταπραίνεις αυτή την ασύστολη φαντασία. Με αυτόν τον τρόπο δεν πήγατε. Και κατάλαβα αμέσως ότι δεν μας έκανε τίποτα. Είδα ότι υπήρχε μια διαφορά πολύ ουσιαστική ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες μας. Που με έκανε να αισθάνομαι χαμένη. Αποφάσισα να μην στηρίζομαι σε εσάς. Και ακόμα να σας αποδείξω στην πράξη ότι οι ιδέες μου δεν ήταν κατώτερες, παρανώτερες από τις δικές σας. Καταγινόμουν με γρήγορες και επιτίδιες ενέργειες να σας αποζημιώσω όσο ήταν δυνατόν από τη ζημία που η μελλοντική μου αναχώρηση προκαλούσε. Γι' αυτό η εργατικότητά μου, οι διορατικές μου υπηρεσίες και η αύξηση της περιουσίας σας είναι η εκδίκησή μου. Επιστήμη της ηρεμίας και της ευτυχίας. Επιστήμη.
υπόσχεστε ότι θα καταλάβω. Ελισάβετ! Όχι, εντάξει, δόξα τω Θεώ. Ορκίστηκα να σε ακούσω μέχρι τέλους. Πρώτα να πω πώς σκέφτεσαι για να σου απαντήσω έπειτα με το δικό μου. Μόλιστα. Τι λοιπόν, να ονειρεύεις. Είναι να ξεχάσεις την παντοδυναμία των δυναμινών ανθρώπων χίλιες φορές που τυποτέλουν για την βλακεία. Είναι να σταματήσεις να ακούς τις απαρηγόρητες γραφιές των αιώνιων κακομοίριων. Είναι να ξεχάσεις τους εξευτηρισμούς. Ο καθένας δοκιμάζει, αλλά και που όλοι προκαλούνται. Αυτό δηλαδή που ονομάζετε εσείς κοινωνική ζωή. Είναι να μην λες, δεν μπορώ να το κάνω για λόγους αρχής. Και αυτό είναι πρόσχημα για την ανομία. Πρόσχημα για να μένεις αδιάφορος μπροστά στη δυστυχία των άλλων. Είναι να μπορείς να δεις έναν κόσμο που τα μάτια των άλλων δεν μπορούν να δουν. Είναι να υψώσεις ανίκητη ελπίδα μέσα στο θάνατο. Ο οποίος άλλωστε είναι τόσο κοντινός, κύριε. Είναι να ξαναπάρεις την άφθορη μορφή. Είναι να αισθανθείς μόνος, αλλά αιώνιος. Δεν υπάρχει πλέον κανένας ήλιος να φωτίσει το υπόλοιπο του χρόνου μέσα σε αυτή την δύστυχη ζωή που θα είμαι αναγκασμένη να ζήσω. Κατά βάθος, να ονειρεύεις είναι να πεθαίνεις. Αλλά να πεθαίνεις με σιωπή και λίγο ουρανό στα μάτια. Δεν έχω άλλη επιθυμία. Παρά αυτή, δεν έχω πια χάδια, δεν έχω πια ενθουσιασμούς, δεν έχω πια κουράγιο. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Μάλλον. Μάλλον έχεις διαβάσει κάποια ανόητα ιστορήματα από οποία σου έχουν πάρει το μυαλό τώρα. Αλλά ακόμα, και όταν το να ονειρεύεις, δεν σημαίνει παρά να κοιτάζεις χωρίς αποτέλεσμα την ίδια σου τη μοναξιά. Δεν είναι αυτό πιο χρήσιμο. Το να περνάς τον καιρό σου παίζοντας με τα ερήπια των άνθρωπων. Από το να αποκαρδιώνεις αυτούς που εργάζονται για σένα, με το να τους παρέχεις το θέαμα αυτών των νόμιμων αποδείξεων που συγκριτήσουν σε μια ώρα. Δεν έχετε το τίποτα να μου προσφέρετε τη στιγμή σας. Καλά τώρα. Τι προσπάθεις να αποδείξεις ότι είσαι μια γυναίκα χωρίς αρχές. Εσύ. Μα την πίστη μου απόψε εσείς τις κακές σου. Μα πήρα παραδείγμα. Έτσι που μέχρι πριν λίγη ώρα κάπως με την πέρα. Γύρω στο πίσω σου λίγο. Απίστευτο. Δεν λες να με κατηγορείς τώρα που εργάζομαι για να έχει κόρη μας την πρίκα της. Να μπορούσα να σας συμπονέσω. Όμως, όλο αυτό το χαρτομάνι, αυτοί οι αριθμοί, αυτό το στολισμένο χρηματοκιβώτιο, αυτές οι δίκες, αυτές οι ρευστοποιήσεις, αυτές οι αγωγές, είναι το στοιχείο σας. Εκεί βρίσκεστε, σαν το πουλί στον αέρα, πετώντας πια δεν τραπεζογραμμάτια σαν πεταλούδες. Με μια λέξη, ο ήλιος δεν λάβει, ο άνεμος δεν φυσά, οι ουρανοί δεν απλώνονται, οι μέρες δεν πετούν για σας, πρα για την ασταμάτητη άποψη ενός κεφαλαίου μαζί με τα μερίσματα και τους τόπους. Και αυτό δεν είναι κάτι τρέλα. Να στερείς από τον εαυτό σου την ίδια τη ζωή εξαιτίας μιας μονομανίας για επιχειρήσεις, εξαιτίας μιας τύψας τυφλής και άσβεστης. Έχεις κεφάλαια σημαίνει εκτίμηση. Υπόλοιψη. Της πρέπει να ανάγεις και εσύ ίδια το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Έστω. Αλλά ό,τι ευχαριστεί εσάς δεν ευχαριστεί και εμένα. Λοιπόν, εγώ εκείνα τα πράγματα τα οποία εσείς θεωρείτε σαν μια διασκέδαση, εγώ τα θεωρώ ως προτεραιότητα, πρώτα απ' όλα ως ανάσα ζωής. Και αυτές τις ασχολίες σας όπου χάνετε τις πολύτιμες μέρες της ζωής σας, τις ονομάζω πεδαριώδεις και καταστροφικές, ακόμα και να τις βάλω στο μυαλό μου, μόνο και μόνο για να τις καταδικάσω, μου φαίνεται μια στήρα συγκατάβαση, ένα χάσιμο χρόνο. Ο επιούσιος δεν πληρώνεται με τέτοιο τίμημα, παρά από αυτούς που δεν είναι ικανοί και δεν κάνουν να φάνε. Την αλήθεια. Δεν σας σεβάστηκα σαν κόρη. Σας έμεινα πιστή ο σύζυγος και αυτή η τυφλή μου εμπιστοσύνη πήγε χαμένη. Η συνείδησή μου τώρα βασανίζεται που εκπλήρωσε ένα τέτοιο δίκο. Αυτά τα μεγάλα λόγια. Σεβασμός.
πίστη, αξιοπρέπεια. Με έχουν οδηγήσει με πρόσχημα ακριβώς αυτό το καθήκον. Σε μια νεότητα δολοφονημένη. Σε μια ομορφιά που μ' αρέσει πριν την ώρα της. Στα πιο όμορφα απογεύματα, ξοδεμένα πάνω σε αυτά τα λογιστικά βιβλία. Σε μια κόρη που δεν τολμώ να ανατρέψω. Σε ένα σύζυγο που παρουσία του χειμώνα, καθώς κάποια πράγματα που υποτιμίζει μου φαίνει στα μάτια. Ακούστε, κυρία, δάκρυα ντροπής. Στα πιο όμορφα πράγματα της ψυχής μου που μηδενίστηκαν και καταπονιάστηκαν. Μέσα από αυτά τα ερήπια. Όταν άκουγα σαν μόνη παρηγοριά το δυνατό γέλιο των διαβατών. Με συμπεριφέρονταν σαν μια γυναίκα ποιητική, ακατανόητη. Και γιατί όλα αυτά, για να έχω ύφος σοβαρό, διότι αν ξορκίσω το κακό προφέροντας με ύφος κοροϊδευτικό λέξεις όπως πίεσης είναι ουρανός, αυτό δίνει ένα ύφος πρακτικό. Έτσι το βλέπουν κάτι μυαλά, χτυπημένα από ανικανότητα που ούτε στο μικρό μου δαχτυλάκι δεν μπορούν να φτάσουν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και το έχω αποδείξει. Έτσι μου φαίνεται, ναι. Ορίστε τα σοβαρά πράγματα που έχω χάσει. Με πρόσχημα ότι 2 και 2 κάνουν 4. Πράγμα που το ξέρω πολύ καλύτερα από εσάς. Και όλα αυτά που μου για πάντα έχασα. Ολόκληρη λεγόμενη κοινή λογική δεν θα μου τα ξαναδώσει. Αυτό είναι το παθητικό μου. Αυτό είναι το ισοζύγιο της ζωής μου. Γι' αυτό το παραδίδω απόψε στα καταστροφικά σας χέρια. Αυτό το αστείο ξεσπασμά σου. Εξαντλεί την υπομονή μου. Και σταμάτα, λέει ο Χόπης. Τέρμα! Το βλέπετε. Δεν είναι δυνατή η συνεννόηση μεταξύ μας. Αν μπορούσατε μία μόνο στιγμή να καταλάβετε τι μου έχετε κάνει. Η τύψη στα δηλητηρίας είναι για πάντα την ασυλλήτη της υγείας σας. Όμως, ούτε να το καταλάβετε πολύ, ούτε να το ξέρετε. Και τελικά, αδυνατό να λυτρωθώ με σώμα σας. Η ψυχή μου είναι σαν ένα παιδί που το κρύψαν οι γύφτοι. Η ψυχή μου είναι ένα χρυσό βάζο γεμάτο χωρί. Μα επιτέλους, θέλω κι εγώ λίγη λύτρωση. Και αν το καθήκον μου είναι να μείνω, δεν αισθάνομαι πλέον τη δύναμη να το πληρώσω. Σας αφήνω, φεύγω. Σε εσάς. Δεν έχω πλέον χρόνο για χάσιμο. Αν θέλω να απολαύσω τις τελευταίες μου ακτίνες του ήλιου. Μα καλά τώρα, τι λες, εγώ ίδιος δεν σου έλεγα να πηγαίνουμε 2 φορές την εβδομάδα στην εξοχή. Υπάρχει κάπου μακριά από εδώ. Στην Ισλανδία, στη Σικελία, στην Νορβηγία. Δεν έχει σημασία. Σε μια χώρα που μου αρέσει ένα σπίτι ερημικό. Το κέρδισα. Το αγόρασα με τα τελευταία μου. Αντί να με κλείνουν τα κάγκελα. Πάω να κλειστώ σε αυτό το μακρινό αναχωρητήριο. Είναι χρήσιμο. Όσο για αυτούς που σας επισκέπτονται τα απογεύματα της Τετάρτης, προτιμώ πιο πολύ τα δέντρα. Κάνουν περισσότερο καλό στην υγεία. Προτιμώ να ακούω να είναι και χειμώνα. Παρά τα βουκολικά πείματα του κυρίου Βοντράν. Τι να κάνω. Μου λείπει το πλέον. Ο Βοντράν σου λέει βουκολικά πείματα. Θα ξανανοίξω τα παλιά βιβλία. Αυτούς τους καλούς συντρόφους του απογεύματος. Θα ξαναβρεθώ με τη σιωπή, την παλιά μου φίλη. Μην τρέλετε λοιπόν καθόλου για το όνομά σας, από το οποίο δεν μπορώ να παραγώ. Θεωρώ την ετοιμότητα, θα έπρεπε να το ξέρετε, ό,τι το πολύτιμότερο. Και τη μέρα που θα έτομα να είμαι απολύτως ενάρετη, θα πέθαινα. Σαν τη λάμπα που έσβησε, τέτοια γυναίκα με εγώ και αγορέσει. Είμαι αυτή που δεν θέλει να πει ψέματα. Δεν είναι σωστά. Καταλάβω. Έχεις αγοράσει εκείνη. Κανείς δεν θα με ανακαλύψει. Θα είμαι σύντομα. Και η όρεξη που έχω για χορό, για απολαύσεις, για τουαλέτες και την παρασάγη των απολαύσεων δεν θα με κάνει να πω παρά μια φορά. Καλέ, χωρίς αμφιβολία ένα ψυχρό πρωινό του Δεκεμβρίου. Κάτω από την ψηλή βροχή. Συνοδεύει μια ηλικιωμένη υπηρέτρια. Ένα άνθρωπο που έπαιξε. Α, δεν υπάρχει αμφιβολία. Έναν γιατρό, αυτή είναι τρελή! Εσύ τώρα μου διηγήσε τον Ρομπινσόνα Κρούσο. Πάει. Ελπίζω ότι θα εγκαταλείψω αυτή τη γελία σκηνή και θα πας εκμηθείς τα λογική γυναίκα.
μια λογίστρια ικανή και αξιόπιστη. Βλέπω τρομερά, τα να ξέρετε. Χθες ακόμη θέλω την κόρη σας να ταρθεί στις καλόγριες, όπως όλες. Και μάλιστα να πάει εκεί το ταχύτερο δυνατό. Αχλία, αχλία! Μα καλά, σχεδιάζει να καταλήξει την κόρη σου. Το σύζυγό σου εσύ, εσύ δεν έχει μια κατήμια αξιοσέβαστη. Των ματιών της, δεν βλέπω παρά μόνο εσάς. Μέχρι εκεί με έχετε καταδιώξει. Αλλά πέρα από αυτό, δεν νομίζετε ότι θα μπορούσα να την είχα ήδη κλέψει μόνο και μόνο για να πείσω τον εαυτό μου ότι μου ανήκει? Νομίζετε ότι δεν είχα διστάσει να την κάνω σύντροφο της δυστυχίας μου? Όμως, αν μια απελπισία έχει την ομορφιά και το μεγαλείο της, η δική μου, πέφτοντας τη ζωή του παιδιού σας, δεν θα γινόταν παρατηρητήριο. Ακούστε. Η καρδιά μου έχει αιμορραγήσει σταγόνα σταγόνα την αγάπη της. Απάγωνα την κόρη που με κάλεσε. Την εγκαταλείπω. Όπως εγκαταλείπω και αυτό εδώ το σπίτι, μην έχοντας τίποτα άλλο να πλησιάσω εδώ, νιώθοντας άχρηστη. Επιβλαβής. Φεύγω. Το τζάκι έσβησε. Οι στάχτες κρύωσαν. Ελισάβετα, δεν θα βγεις. Είμαι γι' αυτό κύριος εδώ μας. Μα πάνω στον παράδειγμα σε καταλήξει. Εμένα και δικό σου. Εγώ δεν το πείσαι σε λυσπίγμα, αλλά δεν μπορεί να δίνεται. Κι όμως, σας αφήνω μια ανάμνηση από μένα. Αυτό εδώ το κρίσταλο. Ούτε ακόμα ο ίσκιος αυτών των λογιστικών βιβλίων δεν μπορεί να μαυρίσει. Κάθε φως, ακόμα και του κεριού, αντανακλά στα βάθη του με χίλιες θαυμαστές λάμψεις. Να αντανακλά το φως. Αυτή είναι η ζωή του. Οι γωνίες του είναι σκληρές, οφτερές. Είναι διάφορα. Είναι ειλικρινές. Είναι παγωμένο. Τα δικαστικά χρονικά. Όταν εγώ πήγαινα το μεσημέρι για ύπνο μετά το κινητό, όσο δεν συνέβαινε, είχε γίνει ιδιότροπη το τελευταίο καιρό. Αλλά μην ξέρετε τι σημαίνει. Είναι νευρική κρίση, είναι διότι. Εάν έχω καταλάβει κάτι, κάτι που με κατηγόρησε, θα ήθελα να. Και στο κάτω-κάτω, τι τη έκανε. Βαπτιστίνη! Ετοιμάστε μου την άμαξα! Βαπτιστίνη! Ο Θεέ μου είναι πολύ αργά. Αυτή τους είπε να παρακοιμηθούν και αυτοί κανόνισε να έρθει άμαξα! Η άγλια τόνισε να...
Αριστόκατη στη σημερινή εποχή εγκαταλείπει το σύζυγό της και την κόρη της για να πάει να ονειρευτεί. Πένα που έγραφε και η πένα της. Μα είναι αλήθεια, Πιέννη. Ο Άγιος γράφησε μόνο μου με την κόρη της. Τι βάζετε μόνη της! Είναι απέσια μάνα! Είναι αντίθετο από τη φύση, είναι αδύνατο! Θέλησα να δω την όψη της νύχτας. Όταν το στήθος μου πεινασμένο για ελευθερία και πλημμυρισμό.
ξαφνισμένο κολύμπι να σηκώθηκε. Ρίγησε από την ψήφια της εξορίας. Ένιωσε να είμαι βαριά σαν το μολύβι. Κάποια στιγμή σκέφτηκα πως είχα θεωρήσει υπερβολικά όμορφες τις χώρες που πουλούσα. Ο θόρυβος της άμαξης με πουλούσε. Ένιωθα πως ήθελα κάπου να κρυφτώ. Ακόμα και η περηφάνεια μου με κατέλει. Ξιά, εξάφυγες. Ίσως να είμαι άρρωστη, έλεγα. Αυτός ο χωρισμός θα με συνταράξει. Όμως άλλες φορές, μια αρρώστια δεν μου άλλαζε σε τίποτα τις περιπτώσεις μου. Όχι, δεν ήμουν άρρωστη. Ήμουν αποκαμωμένη, εντελώς αδύναμη. Ήταν η κατάπτωση και η θλίψη. Εντέλος, ήμουν όπως οι άλλοι. Ένιωθα πως δεν υπήρχε πια σωτηρία για μένα και αυτή ήταν μια αίσθηση βαθιά, όχι παραδοχή. Αιώνες περνούσαν με κάθε λεπτό. Έβλεπα τον εαυτό μου την επόμενη, την επόμενη, σε τρεις μέρες, σε οκτώ μήνες, μόνη, μέσα σε αυτή την ερημιά που είχα ζηλέψει, νοσταλγώντας ίσως την αδουλεία της παλιάς ζωής. Ο ουρανός έλαβε πάνω από τα δέντρα του δάσους που διέσχιζε. Ο ουρανός, αλλά μου φαινόταν σαν απογορευμένος, ένιωθα πως δεν είχα δύναμη να το κοιτάξω, να πάρω δύναμη, σωτηρία. Ήταν κρυφτό. Ήξερα πως γύρω μου πλανιόταν οι άγιες ανάσες της ζωής. Και τις άκουγα διάφορα. Δεν τις ένιωθα πια. Δεν ήξερα πια με ποιο τρόπο έπρεπε να κοιτάζω τα πράγματα. Να ζήσω πέρα από τον κόσμο και να πάψω για πάντα να ακούω το γέλιο των ανθρώπων. Όλα τελείωσαν. Ακόμα κι αν είναι για τη λύτρωσή του. Υποχώρησα πάρα πολύ. Έδωσα υπερβολική σημασία στο να βρίσκω το καθημερινό ψωμί. Δεν έχω πλέον τα μάτια της νιώτης μου, σαμαρωμένη σε αυτόν εδώ τον τάφο. Δεν αισθάνομαι να βασίζω τέτοιες συγκινήσεις, να καταλαβαίνω την ηρεμία της τέχνης, τις συγκινήσεις της σιωπής. Αυτός ο άνθρωπος. Κάθε ενέργεια στέρεψε μέσα μου. Παραχώρηση που έκανε επί τέσσερα χρόνια τη σύντομη ζωή μου, καταπιέζοντας το μυαλό μου, το αποδυνάμωσε. Ήταν αραζονία μου που ήθελα να ζήσω. Δεν μπορώ πια. Έχω γίνει πόδια με αυτούς που τα μάτια τους δεν αντίκρισαν ποτέ τις μακρινές διάρκειες. Δεν με ενοχλεί πια αυτός ο χρονιάς. Η ζωή του ή ο θάνατός του δεν θα αλλάξουν σε τίποτα την ερημιά και το σκοτάδι. Σταμάτη το χαμόγελό του, γέμισε την ψυχή μου δηλητήριο και σκοτάδι. Οι αριθμοί του τύπνωσαν το πνεύμα. Είτε ζήσει αυτός, είτε πεθάνει, μα ανίκανη να γίνω διαφορετική από αυτή που έχω γίνει. Δεν είμαι τρελή, ούτε άρρωστη. Αλλά μου φαίνεται ότι πάσχω από αυτή την αιώνια μελαγχολία, όπου γυναίκες εγκεμένες είναι καταδικασμένες εκεί που δεν υπάρχει λύτρωση. Εδώ ή αλλού, τι σημασία έχει το μέρος του. Όμως γιατί επέστρεψε. Αν δεν θυμήθηκα, δεν ήξερα πού να πάω. Μ' άρπαξε, επέστρεψε, έτσι έγινε. Μέλη, όπως είπε.
ξαναγεννηθώ μέσα από αυτή. Να την κάνω μια γυναίκα ματσάκι. Ικανή να αντισταθεί σε όλες τις κλίψεις και σε όλες τις εγωιτεύσεις. Και για να το κάνω αυτό πρέπει να σταθώ με το μέτωπο. Μου έχω το δικαίωμα να σε τρυπώ κατά το βάρος του μέλλοντός μου. Όχι. Δεν θέλω. Δεν μπορώ. Ούτε μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο με τον νόμο παρά να τον υπακούσεις. Ούτε ρομαντικά πράγματα για να αποτύψεις. Είμαι μια ζωντανή. Η θέση μου είναι εδώ. Οφείλω να μείνω. Να φύγω. Για μια απομόνωση χωρίς πια μεγαλείο. Θα ήταν φτηνή δειλία. Θα συνεχίσω από αύριο τον δρόμο της υπάρξεώς μου. Η δοκιμή έγινε. Σε θάρρος πληγωμένο ο στίχος. Φτιάχτηκες για να γεννήσεις τους γενναίους ανθρώπους, τους ελευθερωτές. Φτιάχτηκες για να αποκοιμήσεις το γενναιότερο μέτωπο ενός συντρόφου ελευθερίας. Φαίνεται πως είναι άχρηστο. Φαίνεται πως το να μείνω κάτω από αυτή τη στέγη σημαίνει τιμιότητα, καθήκον, αξιοπρέπεια. Το ίδιο μου κάνει. Απορώ κι εγώ η ίδια με αυτό. Υπάρχουν ώρες που κρύβουν μέσα τους όλη τη ζωή και όλους τους αποχαιρετισμούς. Εμπρός, δουλειά τώρα. Εσείς εδώ. Δεν μου δουλεύω. Έδιωξες την άρρωση, δεν έφυγες καθόλου. Τέσσερες εγώ. Τέσσερες. Ότι μου ήσουν πιο απαραίτητα από όσο νόμιζα. Αν σου έδειξε ότι δεν ήσουν μόνο η λογιστριά μου, αλλά και η γυναίκα μου. Και έδειξε και στον δυο μου όσο θα υπάρχει πίεση πάνω στη γη. Η ζωή των ετοίμων ανθρώπων δεν θα είναι άγρια. Και τώρα σκέφτομαι, αγαπητέ μου, ότι έλεγα να σας αφήσω ακριβώς τη στιγμή που ετοίμαζα το ισοζύγιο του τριλίου. Μα επιτέλους, που πήγε η κοινή λογική. Δεν δουλεύεις λοιπόν. Αυτό που είπες
Βλέπεις, δεν είπε.